για ασέβεια προς την κατεστημένη θρησκευτική τάξη πραγμάτων, όχι όμως για αίρεση, προσοχή εδώ, και θα επανέλθω σε αυτό, για εχθρική στάση προς το πολιτικό κατεστημένο και για καλλιέργεια ενός ειδικού τύπου διεθνισμού που ερχόταν σε σαφή αντίθεση προς τους κυρίαρχους εθνικισμούς της εποχής. Συνεπώς, ο πρώτος αντίπαλος των Ιλουμινάτη ήταν το συντηρητικό πολιτικό καθεστώς της Βαυαρίας, με το οποίο συνέπραξε εκείνο τον καιρό και η Εκκλησία για έναν λόγο. Όχι γιατί οι Ιλουμινάτη ήταν εναντίον της χριστιανικής πίστης, τουναντίον ο Weishaupt στα κείμενά του γράφει ότι ο μέγας διδάσκαλος των Ιλουμινάτη είναι ο Ιησούς Χριστός. Χριστός λέει, εγώ είμαι το φως. Βεβαίως. Και μάλιστα, εάν κάποιος διαβάσει και την βιογραφία του Τόμας Τζέφερσον, ενός από τους πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ο Τζέφερσον επίσης αναφέρεται στο έργο των Ιλουμινάτη και του Weishaupt και τους αναφέρει σαν υποδειγματικούς ως προς την προσπάθειά τους να κάνουν μια ανθρωπιστική ανάγνωση του χριστιανισμού. Απλώς η Εκκλησία, εν προκειμένου ο παπισμός, αντιμετώπισε αρνητικά τον Weishaupt, γιατί ο Weishaupt απέρριπτε τον συντηρητισμό και την εξουσιομανία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Βαυαρίας της εποχής του, συνέπρατε με μια φιλελεύθερη και ανθρωπιστική ιονή ή κυριολεκτικά προτεσταντική πτέρυγα του χριστιανισμού, και το θέμα ήταν πέριξ εξουσιαστικών ερίδων. Ουδέποτε με κάποιο αποδεικτικό στοιχείο δεν τόλμησαν καν να κατηγορήσουν ούτε με στημένη καταδίκη τους Ιλουμινάτη για κήρυξη αιρέσεως. Απλώς αισθάνονταν ανασφάλεια, διότι μέσα από τον χριστιανισμό ο Ιλουμινατισμός επεδίωκε να αναδείξει ένα ακόμη ισχυρότερο άτομο, και επειδή δεν πρόλαβαν να το κάνουν τότε, η Ιλουμινατική εταιρεία σήμερα έχει έναν σαφώς χριστιανικό προσανατολισμό, αλλά με την ανθρωπιστική έννοια του όρου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε εσείς τώρα έχετε την Ιλουμινατική εταιρεία. Ποιος είναι ο σκοπός σας? Η Ιλουμινατική εταιρεία σήμερα... Έχουμε φιλανθρωπίες και όχι σκάνδαλα, όπως είπαμε. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι στην αποτροπή σκανδάλων, ώστε αποφεύγουμε ακόμα και την δημιουργία φιλανθρωπικών ταμείων. Γιατί πολλές φορές, να κάνω μια χαριτωμένη παρένθεση, πολλές φορές τα φιλανθρωπικά ταμεία καταλήγουν στις τσέπες των φιλανθρώπων ως επιτοπλίστων και όχι στους υποτιθέμενους αποδέκτες. Εμείς καλλιεργούμε το φιλάνθρωπο πνεύμα και ο καθένας σας δώσει τα χρήματά του εκεί που νομίζει. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Αυτό το οποίο ήθελα να πω για την σύγχρονη Ιλουμινατική εταιρεία είναι ότι έχει την αυτοσυνειδησία ότι αποτελεί έναν βαθιά ευρωπαϊκό θεσμό με την εξής έννοια του όρου. Αντιλαμβανόμαστε ως ευρωπαϊκό κάθε τι το οποίο αποτελεί ένα κράμα, μια σύνθεση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής και επιστημονικής παράδοσης, της αρχαίας ρωμαϊκής νομικής παράδοσης και του χριστιανικού ανθρωπισμού. Όπου συνυπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία, εκεί υπάρχει Ευρώπη και ευρωπαϊκότητα. Η Ιλουμινατική εταιρεία πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι θεματοφύλακας μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής κουλτούρας και μιας θεωρίας περί του τι σημαίνει η Ευρώπη κατά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο σκοπός της Ιλουμινατικής εταιρείας, μέσα από τα τυπικά της και τους βαθμούς της, είναι πρώτον να αποτελέσει μία μυητική αδελφότητα γνώσης. Θα μας πεις δεύτερον, για τα τυπικά και τις... Βεβαίως, βεβαίως. Είναι να αποτελέσει μία μυητική αδελφότητα γνώσης. Δεύτερον, να προωθήσει μία φιλελεύθερη πολιτική και οικονομική θεωρία και πράξη. Και τρίτον, να αναδείξει τον χριστιανικό ανθρωπισμό. Και αυτό είναι και ένα τρίτο σημείο, ο χριστιανικός ανθρωπισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις. Η Ιλουμινατική εταιρεία, της οποίας μάλιστα έχω την ευθύνη, είναι συνειδητά προσανατολισμένη προς αυτόν τον στόχο, ανεξαρτήτως όλης αυτής της παραφιλολογίας που τη συνδέει με άλλα ρεύματα. Μάλιστα. Μπορείς, μια που ανέφερες τα τυπικά και τους βαθμούς, να δούμε αν ταυτίζονται με τον ελευθεροτεκτονισμό? Η Ιλουμινατική εταιρεία έχει σήμερα τρεις βραχίονες. Έχει έναν εισαγωγικό, ας το πούμε,
προπαιδευτικό βραχίωνα, όπου εκεί λειτουργούν τα λεγόμενα Ιλουμινατικά Κολέγια. Στα Ιλουμινατικά Κολέγια οι άνθρωποι μέσα σε καθεστώς απόλυτης ελευθερίας λόγου και σκέψεως συνευρίσκονται και συζητούν. Από εκεί και πέρα τελειοποιούνται σε κάποια φάση στα Ιλουμινατικά Κολέγια και κάποιοι προσκαλούνται σε μια βαθμίδα που ονομάζεται Ιλουμινατικό Παλάδιο, και ο τρίτος και σημαντικότερος βραχίωνας της Ιλουμινατικής Εταιρείας ονομάζεται Τάγμα των Πεφωτισμένων Ελευθεροτεκτών. Εξού και η σχέση με τον τεκτονισμό. Σε αυτό το τάγμα η Ιλουμινατική Εταιρεία καταθέτει την δική της αντίληψη περί τεκτονισμού και τεκτονικών μοιήσεων. Το τάγμα των πεφωτισμένων ελευθεροτεκτώνων έχει 7 βαθμούς. Πρώτον, συμβασιούχος μαθητευόμενος. Δεύτερον, εταίρος της τέχνης. Τρίτον, εταίρος λιθοξώος. Τέταρτον, εταίρος λιθοδόμος. Πέμπτον, έξοχος εταίρος επιστάτης. Έκτον, διελθόν διδάσκαλος. Έβδομον, διελθόν μέγας διδάσκαλος. Μάλιστα. Αυτή είναι η 7 βαθμοί του Ιλουμινατικού τεκτονισμού. 7, ιερός αριθμός. Ναι, έχει πολλαπλή και μείζωνα σημασία. Ναι. Και ο σκοπός της δομής αυτής είναι να αξιοποιήσει ό,τι καλύτερο έχει να καταθέσει η ιδέα της συμβολικής οικοδομικής εργασίας του τεκτονισμού και να τα συνθέσει αυτά με μια φιλελεύθερη πολιτική ατζέντα και με τον χριστιανικό ανθρωπισμό. Και το επαναλαμβάνω. Γιατί όμως τα τελευταία χρόνια οι πεφωτισμένοι, που και πάλι τονίζω ότι εγώ προσωπικά στην έρευνά μου δεν βρήκα ιστορικά στοιχεία πλην της ίδρυσης της Λέσχης ή ομάδας εκείνη την εποχή, του Weishaupt. Δεν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο, ας πούμε, ότι οι Ιλουμινάτοι, οι υπεφωτισμένοι έκαναν αυτό, έκαναν εκείνο. Είναι καθαρά συμβολικό όλο το σκηνικό. Θα έλεγα, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή και αποτελεί μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση για να σκεφτούμε τη δύναμη της προπαγάνδας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους τηλεθεατές μας, ανεξαρτήτως της εικόνας που θα σχηματίσουν για τον Ιλουμινατισμό, να ευαισθητοποιηθούν ως προς την δύναμη της προπαγάνδας. Οι Ιλουμινάτοι προκάλεσαν το πολιτικό κατεστημένο του απολυταρχικού καθεστώτος της Βαυαρίας. Προκάλεσαν το απολυταρχικό... Το 18ο αιώνα μιλάμε πάντα. Βεβαίως. Προκάλεσαν το παπικό κατεστημένο και προκάλεσαν και το τεκτονικό κατεστημένο της εποχής. Συνεπώς και οι τρεις αυτές δυνάμεις, το απολυταρχικό πολιτικό καθεστώς, η απολυταρχική ρωμαϊκή εκκλησία και ο συντηρητικός τεκτονισμός της Γερμανίας, και οι τρεις αυτοί είχαν συμφέρον να στραφούν εναντίον του Ιλουμινατισμού, να τον καταδείξουν ως αποδιοπομπαίο τράγο οποιοδήποτε προβλήματος δημιουργείτο, του οποίου προβλήματος υπεύθυνοι ήταν οι κατήγοροι και όχι ο κατηγορούμενος Ιλουμινατισμός. Ναι, αλλά τους τέκτονες δεν τους ενόχλησαν όμως. Τους τέκτονες δεν τους ενόχλησαν, διότι οι τέκτονες, σαν κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, υπετάχθησαν στο πολιτικό κατεστημένο. Όταν οι τέκτονες εδέχθησαν οι απολυταρχικοί παίκτες του πολιτικού παιχνιδιού και επίσης οι βασιλικοί οίκοι της Ευρώπης να μετατραπούν σε πάτρονες του τεκτονισμού, γιατί να κατηγορηθούν οι τέκτονες. Μάλιστα. Ωραία. Να περάσουμε σε λίγο σε ένα σκληρό, θα έλεγα, βίντεο. Εκεί θα δούμε τους σημερινούς Ιλουμινάτι. Τους σημερινούς κατά τις θεωρίες συνωμοσίας. Τους σημερινούς κατά τις θεωρίες της συνωμοσιολογίας, οι οποίοι δεν είναι και ό,τι καλύτερο θα δούμε. Βεβαίως. Αλλά... ας το δούμε και ας είναι το συζητήσουμε. Είναι η δύναμη της προπαγάνδας που είπαμε. Ας το δούμε και ας το συζητήσουμε.